την υπογλυκαιμία η οποία τις βραδινές ώρες, όπως γνωρίζουμε, παίζει κάποιο ρόλο. Οι γιατροί το γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν να κατεβάσουμε τους τόνους και να προτείνω το εξής, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά δεν μου αρέσει, ούτε εσείς πιστεύω ότι θέλετε να πεθάνει ένας άνθρωπος, ούτε οι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά επιθυμούν κάτι τέτοιο. Θα ήταν εντελώς απάνθρωπο και άλλο οι φωνές καμιά φορά και οι συγκρούσεις και άλλο το τι κανείς σε βάθος επιδιώκει. Λοιπόν, είναι πολιτική απλώς η αντιπαράθεση. Είναι περίοδοι τώρα μετά την προεδρική, αν δεν έχουμε θα πάμε σε εκλογές και θα έχουμε τέτοιες αψιμαχίες, όχι σαν εκείνες που μας χωρίζουν τους δυο που είπες. Ναι, ναι. 9 νεκρούς έχεις εσύ, 2 έχω εγώ. Έχω κι εγώ νεκρούς λοιπόν. Τότε, στο παρελθόν, τότε που μας βγάλανε τα μάτια άλλοι. Λοιπόν, η πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρη. Και αν γίνεται κατανοητή, μπορούμε και εδώ να σταματήσουμε τη συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός, αν κατάλαβα καλά, δεν είναι καταρχήν αντίθετος στην πρόταση τη δική μας για τον κύριο Σαλτούρο. Δεν είναι. Είπε, θέλει να τη μελετήσει. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Θα έλεγα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μέχρι αύριο, πριν από την ψηφοφορία, θα είστε σε θέση, ακόμη κι αν αυτό που είπε ο κύριος Πανούσης, που αντιλαμβάνομαι τον νομικό λόγο για τον οποίο δεν συμφωνείτε. Όμως εδώ θα κάνετε μια εξαίρεση. Θα πείτε στις περιπτώσεις αυτές που δίδεται άδεια λόγω σπουδών, το η απόφαση, η καταδίκη απορροφά την περίπτωση της υποδικίας. Ωραία. Και αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, εάν μας πείτε ότι ναι, αυτή την πρόταση που ακούω και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα και λένε ότι αν τη δείτε και τη φέρετε έτσι που θα λύνει το πρόβλημα, ώστε να πάει αύριο το μήνυμα σε αυτό το παιδί άρων των γραμματών σου. Από εκεί πέρα τα τεχνικά, οι διαδικασίες, δεν είναι, λέει ο δικηγόρος τουλάχιστον. Αυτό που θέλει είναι να εκφραστεί από τη Βουλή και φυσικά από την κυβέρνηση, να υλοποιήσει αυτή την διάθεση όλων μας. Και ημών και ημών και ημών. Ωραία, ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Κουράκης για 2 λεπτά. Ο επερχόμενος ενδεχομένως κίνδυνος. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.